Και περνάμε στο δεύτερο μέρος. Το δεύτερο μέρος είναι με το φίλο μου τον Πάνο το Σαραντάκι. Τον έχετε ξαναδεί, έχει ξανάρθει. Βέβαια ο άνθρωπος δεν σταματάει να γράφει και δεν σταματάει να δίνει τα τραγούδια του και να τα πιστεύεται σε νέους καλλιτέχνες. Έτσι δεν είναι, κύριε Πάνο? Σωστά, σωστά, Ολύμπια μου. Λοιπόν, καλό χειμώνα να έχουμε. Επίσης. Είναι με τα 10 χρόνια του καλλιδοσκοπίου. Είχαμε κάνει μια εκπομπή στις αρχές 11 Σεπτέμβρη. Μετά την επόμενη εβδομάδα είχαμε το ατυχηματάκι με το πόδι και τσακυρώσαμε τα δυο μας την εκπομπή. Και δόξα τω Θεώ τώρα που είμαστε μαζί. Ζωντανά. Ζωντανά και ωραία. Να θυμίσω ότι ο Πάνος ο Σαραντάκης βγάζει και μια εφημερίδα, μουσική εφημερίδα. Metal Hero. Metal Hero. Πολλά χρόνια είναι τώρα, 5-6 χρόνια που τη βγάζεις, παραπάνω. Από το 92. Από το 92. Και κάνει πολύ ωραίες συνεντεύξεις και έχει πολύ κόσμο. Είναι ροκάς, πρέπει να ήταν στα νιάτα του πολύ ροκάς, έτσι, ε? Σωστά. Και παραμένω ακόμα. Παραμένεις ροκ. Ναι, είναι κάποιοι άνθρωποι που παραμένουν ροκ. Λοιπόν, το τραγούδι που όπως ξεκινάγαμε, το Σκιές, είναι το δικό σου, έτσι δεν είναι? Ναι. Για περίμενε να το ξαναβάλουμε, να τα ακούσουμε. Για να τα ακούσει ο κόσμος. Το Σκιές, μουσική Βούλα Πετρή, στίχη Πάνο Σαραντάκης και τραγούδι Βούλα Πετρή. Ναι. Και τραγούδι Βούλα Πετρή. Thank you.
πήγαινε να πει είναι το άλλο μου μισό, που το άλλο μου μισό εγώ το κοινοποίησα και στην εκπομπή. Ναι, το είδα, το είδα. Για πες μου τώρα έτσι για τα καινούργια σου τραγούδια. Η Βούλα, η Πετρή, βλέπω είναι ένα νέο παιδί, πόσο είναι? Η ηλικία της δεν την γνωρίζω, αλλά είναι, είναι χρόνια, παιδιά, χρόνια στο χώρο. Ναι, νέο κορίτσι βλέπω είναι. Θα τη φέρεις εδώ για συνέντευξη. Βεβαίως. Περίμενε, γιατί κάτι ακούω και παίζει. Να ξεκινήσει κάτι και παίζει εδώ πέρα. Ωραία. Θα μου πεις μετά. Ρε, κάτι ακούω. Να, το παίζει τραγούδι. Η θάλασσα έπαιζε. Λοιπόν, είδες, έπαιζε μόνο του το τραγούδι γι' αυτό. Εντάξει, αυτά είναι τα τεχνικά προβλήματα που έχει ανάκα πάσα στιγμή. Πάντα τα. Με αυτά, πάντα μια εκπομπή. Έχω πει χαιρετίσματα και στη φίλη μου την Νατάσα, που είπε ότι θα μας δει και της λέω, Νατάσα, αν έχεις ακεφιές, θα με βάζεις, θα με ακούς. Τα χαιρετίσματά μας λοιπόν, Νατασούλα, και σε σένα, ναι. Και σε όλη τη Νέα Σμύρνη τα χαιρετίσματά μας, να τα πούμε. Λαλίστατος ο φίλος μας ο Γιώργος, ε. Πάρα έχει πολύ ωραίος. Έχει φάνει και ένα παιδί με πολύ έτσι ενέργεια και... Αλλά έχουν πολλά προβλήματα όμως εκεί οι ανεμογεννήτριες. Δεν είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες, μωρέ. Είναι παιδιά, κόβουνε είναι βροχή, πολλά κόβουνε λεφτά. Βροχή. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά. Μη, τώρα εντάξει, δεν μπορούμε, τι να κάνουμε τώρα, όσο και να χτυπιόμαστε, γιατί να σου πω κάτι. Εμένα κάποιον, δηλαδή μιλάω με τόσο κόσμο που όλοι μου λένε ότι δεν ψηφίσανε ο Μητσοτάκη, και όμως ο Μητσοτάκης βγήκε. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Εγώ νομίζω ότι είναι όλα προκαθορισμένα. Ούτε σε επόμενες εκλογές θα βγει άλλο κόμμα. Θα μείνει η Νέα Δημοκρατία. Το πολύ πολύ να ρίξουν το Μητσοτάκη και να ανέβει κάποιος άλλος. Πάλι αυτοί θα μείνουν. Γιατί είναι τα κεφάλαια και τα κεφάλαια αυτή τη στιγμή δεν θα επιτρέψουν να γίνει κάτι άλλο. Δεν θα ξαναφήσουν να βγει αριστερά. Αυτό που έκανε ο Τσίπρας ήταν ένα όνειρο που νομίζω ότι δεν θα ξαναπραγματοποιηθεί. Να βγάλουμε τον Πολάκη, να τον βγάλουμε για να είναι κάποιος και να λέει την αλήθεια. Ναι. Και να τους ξεμπροστιάζει γιατί το λέει η καρδιά του. Σωστά. Αλλά να βγάλουμε ένα πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ έτσι απλά για να υπάρχει, δεν νομίζω. Δηλαδή, και δηλαδή ο κόσμος νομίζει ότι εγώ δεν ξαναβλέπω να βγαίνει αριστερά. Εσύ πώς το βλέπεις? Έτσι είναι. Δεν βγαίνει. Με αυτά που γίνανε. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, τώρα. Σιγά με να αφήσουν τώρα. Είδες τι έκανε ο άλλος κάτω που πήρε την παραλιακή και τώρα τη δίνει σε πλούσιους άλλους επενδυτές. Σε παρακαλώ πολύ. Σιγά με να αφήσουν να βγουν και να τα κράξουν. Μακάρι. Αλλά δεν νομίζω. Μακάρι. Αλλά ποτέ μιλές, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Σίγουρα. Εντάξει. Εγώ να σου πω, δεν έχω χρώμα πια. Είμαι λευκή. Ναι. Απλά υποστηρίζω τους ανθρώπους που δείχνουν ότι αγαπάνε περισσότερο την Ελλάδα. Απλά εκεί στο Γιώργο όμως θα μπορούσε ο Δήμαρχος να αντισταθεί. Είπε ότι είναι μαζί τους και κάνουν αγώνα. Σε συσημένει, δεν είναι μία και δύο. Είναι 700 ανεμογεννήτριες οι οποίες ανεβάζουν θερμοκρασία πάρα πολύ και δεν βρέχει εκεί. Καταλαβαίνεις, βροχή δεν θα έχει. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτό, ναι. Δεν μας αφορά, ας μιλήσουμε, ναι, για σένα, ναι. Ξέρω, έτσι το μαρτυρήσω τώρα στον κόσμο. Ξέρω ότι δεν είναι τυχαίο ότι έγραψες τόσα κομμάτια μέσα στο καλοκαιράκι, μέσα σε αυτό το διάστημα. Ίσως γιατί η καρδιά σου είχε χτυπήσει, ε. Χτυπάει. Χτυπάει ακόμα, ε. Ναι, αλλά για ένα καινούριο... Κύριε, δεν το τσουπίσω τα μάγουλα, θέλω. Για ένα καινούριο πρόσωπο. Για καινούριο πρόσωπο. Ναι. Α, όχι για εκεί που ήξερα. Όχι, όχι, όχι. Α, όχι. Άλλο πρόσωπο. Και κοκκινίζει και είναι για τσίμπημα τώρα. Λοιπόν, να σου πω κάτι, νομίζω ότι ο έρωτας μας εμπνέει και εσύ γι' αυτό θες να είσαι σε
πάντα ερωτευμένος για να είσαι σε εγρήγορση και να γράφεις. Ε? Έτσι είναι. Έτσι είναι, Παναγιώτη. Λοιπόν, πες μας δύο πράγματα, έτσι, για σένα έχουμε μιλήσει. Να μας πεις για τα δύο τελευταία τεύχη, γιατί νομίζω είχες έρθει εδώ πέρα λίγο τα Χριστούγεννα, είχες έρθει μετά τα Χριστούγεννα, νομίζω. Νομίζω ήταν πέρυσι, πέρυσι. Όχι, πέρυσι, τώρα το 24 δεν ήρθες. Όχι, 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 23. Το 23 ήρθες. Ναι. Άρα πριν πούμε στο 24. Ναι, 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 ναι. Άρα έχεις βγάλει άλλα 3-4 τεύχη. Μόνο. Έχουμε φτάσει τώρα, ετοιμάζεται το τεύχος 90. Μια χαρά. Μια χαρά. Συνεργασία και με την Κλέρι Φέρι. Έχει αποχωρήσει από το περιοδικό. Ναι. Εντάξει, και εκείνη τώρα τρέχει με πολλά και άλλα, δεν προλαβαίνει. Ναι. Νομίζω όχι, ρε, νομίζω να με κάνει το 24, δεν κάναμε. Όχι, 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 όχι. Όχι. Τότε, παιδιά, δεν καταλαβαίνω τον χρόνο. Πραγματικά, ειλικρινά, το 23, 24, από το 19 που φύγει ο Πατερούλης μέχρι τώρα, πώς έχουν περάσει τα χρόνια, δεν τα ξέρω. Δεν ξέρω. Πότε γέρασα, δεν ξέρω. Άσε που δεν γέρασα, είναι 5 χρόνια. Μετά το αυτό. Και όλο αυτό το διάστημα... Γράφουμε στίχους, τραγούδια, ετοιμάζουμε. Γράφουμε τραγούδια, βγάζουμε την εφημερίδα και οι καινούργιοι μας συνεργάτες... Θα σε διορθώσω όμως λίγο. Δεν είναι εφημερίδα, για να μην παρασύρετε. Περιοδικό. Περιοδικό. Συγγνώμη, περιοδικό έχεις δίκιο. Που έχει μέσα και αφιέρωμα πάντα στον ελληνικό κινηματογράφο. Συν έχουμε μέσα τους μουσικούς, ακόμα και ηθοποιούς, συνεδέξεις. Έχουν πάρει και με ένα συνέντευξη, να τα λέμε αυτά. Ναι. Ακόμα και συγγραφείς. Αυτό είναι ωραίο. Δεν είναι, πώς να σου το πω, κλεισαρισμένο. Είναι ανοιχτό. Ανοιχτό. Η Βούλα Πετρή, τι εστί, πώς σε γνωριστήκατε. Πώς ήρθατε σε επαφή. Βούλα Πετρή, ήρθαμε σε επαφή από το Facebook και κάναμε το πρώτο τραγούδι, το Σκιές, το οποίο έχει πάει πάρα πολύ καλά, το Σκιές. Και το Σκιές. Και μετά ακολουθήσανε και άλλα τραγούδια. Εγώ μου άρεσε και το άλλο, σε το άλλο μου μισό. Το άλλο μου μισό, μπράβο. Το έκανα 2-3 φορές, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε το Θάλασσα θα βάλουμε. Ναι, και θα σου πω τώρα το Θάλασσα. Για πες μας πρώτα. Είναι καταρχήν τη συνεργάτη δράσμου, της Τζίνας Στασινού, και ο στίχος είναι ακόμα μισός. Λοιπόν, Άρη Στασινός. Ναι, είναι ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς της. Ναι. Είναι η στίχη του πατέρα της. Του πατέρα της. Νομίζω και έχει... αυτή η κοπέλα έχω έρθει σε επαφή μαζί της. Όχι, καθόλου. Που μας είχε πει ότι θα εκδώσει τα τραγούδια. Όχι, του όχι, 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 όχι. Άλλη κοπέλα είναι. Είναι. Να μου τις φέρεις αυτές σε επαφή. Α, ωραία. Και κάνει ερμηνεία η Βούλα η Πετρή. Η Βούλα η Πετρή. Και εσύ έχεις βάλει τη μουσική. Όχι τη μουσική, εγώ έχω βοηθήσει για αυτό το κομμάτι. Την επιμέλεια. Να επενθυμίσω βέβαια και κάτι, ότι η Βούλα Πετρή έχει και ένα φοβερό μαγαζί, ένα μουσικό μαγαζί, στη Νέα Ιωνία. Α, στην Πάλη Γειτονιά. Και τραγουδάει πάρα πολύ μέσα. Άρα, όταν λέμε μαγαζί, είναι μαγαζί ταβερνάκι, είναι φαγητό, είναι ποτάδι, μεζεδοπολείο, ναι. Πολύ ωραία, να πάμε να το τιμήσουμε. Είναι βεβαίως. Δηλαδή και Κυριακή μεσημέρι ανοιχτά. Θα έχει τώρα και Κυριακή μεσημέρι. Ωραία, επειδή εγώ δεν είμαι νυχτερινός τύπος και είμαι μεσημεριανός, να πάμε ένα μεσημεράκι. Βεβαίως. Στη Νέα Ιωνία πού είναι τα ακριβώς? Στην Ηρακλέους, κοντά στον ηλεκτρικό. Ένα ωραίο μαγαζί, σε ένα πεζόδρομο μέσα. Ωραία, Βούλα Πετρή, και να τη φέρεις και εδώ και να κάνουμε και εκπομπή. Βέβαια. Και να μιλήσουμε και για το μαγαζί και να ακούσουμε. Το ξέρει ότι είμαι εδώ. Βούλα μου, σε περιμένω, κορίτσι μου.
Σ' αγαπάμε, σε περιμένουμε. Μου έχεις κάνει κλικ και από το βιντεάκι, έτσι που την έβλεπα, μου άρεσε. Και κάνε κουμάντο να τα πούμε και από κοντά, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, να ακούσουμε το θάλασσα, λοιπόν. Βούλα Πετρή. Ωραία, εντάξει, θα παίξουμε αυτά 1, 2, 3, 4, 4 τραγούδια είναι. Ναι. Και να παίξαμε 5 και είναι 7 και 10. Ένα, εντάξει. Και αν μπορούσαμε τώρα από το κινητό σου να βάζεις και το χαμένο στο πλήθος. Είναι δυνατό κομμάτι. Γιατί στο YouTube δεν το έχει. Δεν το έχουμε ακόμα ανεβάσει. Και από εδώ που θα το βρω. Μου το έχω στείλει στο Messenger. Α, γιατί έχουμε το βάλει. Και είναι δυνατό, ε. Θα το βάλω. Είναι για τα λαμόνια. Έχετε heavy metal το κομμάτι. Μην ξεχάσουμε να βγάλουμε φωτογραφία. Βεβαίως. Πού το. Στο μέσα δεν για πήγαινε, θα το δεις. Είναι με το τσάκι είναι. Σε αρχείο ήχου. Που μόλις το πατήσεις παίζει. Πότε μου το έστειλες τώρα. Ω, είναι καμιά εβδομάδα. Κάτσε, σου δώσα το όλες εσύ πόρνο. Ωμένα. Αρχείο ήχου είναι, είναι με ένα τοξάκι. Α, και έχουμε κι άλλο ένα κομμάτι τώρα που δημιουργικά που λέγεται Ξανθιά Βασίλισσα. Και εγώ θα πέφτει. Ναι. Πού μου το έστειλες, ρε παιδί μου. Ωραία, το καμένο στο πλοίο θα το βάλεις από εδώ. Πότε μου τα έχεις στείλει, είναι πιο παλιά που μου τα έστειλε, ναι. Νομίζω τώρα και τα ψάχνα και νομίζω. Ναι. Ωραία, εντάξει, έγινε. Το βρήκες. Ναι, ναι. Ένα αρχείο ήχου που είναι. Όχι, έχω το Βούλα Πετρή και είναι τα δάση, Ξανθιά Βασίλισσα, ναι. Στο YouTube εδώ πέρα, για ένα όνειρο τρελό, ανά αυτό που είναι ένα τέτοιο, εντάξει, κάτσε ναι. Το βάλω να... Α, πολύ ωραίο. Και τώρα πάμε να ακούσουμε αυτό που λες ότι το γράψα. Αυτό ακόμα δεν έχει ανέβει στο YouTube που θα ακούσουμε. Είναι τώρα πρόσφατο. Χαμένο στο πλήθος, τύχη πάνω Σαραντάκης, μουσική ερμηνεία Θέμης Καρβέλης. Καρβέλης, από το είναι Βόλο. Σκληρό ροκ. Για μας τα κακά παιδιά είναι αυτό. Της Ελλάδας στην ιστορία χαμένος
ψεύτες με υποσχέσεις, σαν να κουτιστά ρολόγια και σπασμένους καθρέφτες. Χαμένος στο πλήθος, μυθικούς τα λόγια, χωρίς σεβασμό και ήθος στο μέλος. Το πλήθος, κόμπο, πολιτική λαμόγια, όλοι ψεύτες με υποσχέσεις. Ανά, αυτό που λέγαμε. Σπασμένους καθρέφτες, χαμένος στο πλήθος, με πολιτικούς λόγια, χωρίς σεβασμό και ήθος χαμένος στο πλήθος. Σπάσε τη σιωπή σου, η ζωή είναι δική σου, αναπλήρωσε τα όνειρά σου, κάνε αυτό που λέει η ψυχή και η καρδιά σου. Αναπλήρωσε τα όνειρά σου. Πώς είναι αυτό το βάλω στο κινητό. Δεν θέλω να δω. Δεν θα το μιλήσω. Ναι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πώς θα το κάνω να γίνει στο κινητό μου. Πολύ ωραίο τραγούδι. Και λέει αυτό που συζητάγαμε για τους πολιτικούς. Μας άλλαξαν την ιστορία, μας άλλαξαν τις ηθικές, μας άλλαξαν τις αξίες, μας άλλαξαν τα πάντα όλα και είμαστε χαμένοι. Και ειδικά εμείς οι ρομαντικοί του 70. Ε? Σωστά. Τα παιδιά του 70 οι χίπηδες. Ε? Σωστά. Και του 60. Ε? Αυτά τα παιδιά είμαστε, όντως έχουμε χάθει μέσα στο πλήθος, μέσα στον ιντερνόκοσμο, μέσα στο πλήθος του ίντερνετ έχουμε χάθει. Για πάμε, και είναι τα δάση. Ένα τραγούδι επίκαιρο. Που... νέο τραγούδι, demo. Demo, τίτλο και είναι τα δάση, στίχη Τζίνα Στασινού Πάνο Σαραντάκης, μουσική ερμηνεία Βούλα Πετρή. Με νόημα είναι και αυτό. Σωστότατο. Ωραία. Ωραία. Να συστήνουμε τώρα. Κοφιλόσορα. Εσύ. Άμα τελειώσουμε θα στο κάνω εγώ να μπει μέσα στο κινητό, θα ανοίξεις το Bluetooth και θα σου ρίξω. Σ' αρέσει το κομμάτι αυτό και το έχω και σε δύο εκτελέσεις. Ναι, η άλλη εκτελέσεις. Η άλλη είναι ακόμα λίγο πιο σκληρή. Ναι. Είναι ένα παλικάρι που είναι από το Βόλο και μόλις το έφτιαξε, πάνω το έφτιαξε τόσο λιανούς. Εντάξει, αυτό το παιδί από το Βόλο μπορεί να μην μπορεί να έρθει εδώ, μπορεί να μου κάνουμε τηλεφωνική συνέντευξη. Βεβαίως θα σε φέρω. Η Βούλα όμως πρέπει να έρθει. Και έχει και δύο μπάτες. Ναι, άρα θα με φέρει σε επαφή. Η Βούλα θα έρθει εδώ. Πρώτα απ' όλα έτσι έχει μια μπάτα που λέγεται καθένας μόνος. Αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα, τη Βούλα μπορεί... έχει αμάξει η μηχανάκη κάτι. Πραγματικά δεν ξέρω, αλλά... Καλά πες εσύ να έρθει σε επαφή μαζί μου. Την έχω ξαναδεί όμως την κοπέλιτσα αυτή να είναι. Α, τι λες, τη Τζίνα. Τη Βούλα. Α. Με τη Τζίνα. Είναι, η Τζίνα είναι. Νομίζω είχε έρθει μια φορά εδώ μια κοπέλα. Δεν είναι. Που έχει γράψει ποίηματα και τέτοια και μου είπε ότι θέλει να μελοποιήσει τα τραγούδια του πατέρα της που είναι στιχουργός, που είναι έτσι. Μια τραγουδίστρια. Α, μια τραγουδίστρια που μου είχε έρθει από τον. Όχι, η Τζίνα είναι ηθοποιός, αλλά σε παιδικό. Πρέπει να την έχω φέρει εδώ. Για ρώτα την. Δεν την έχεις φέρει. Όχι, εν τότε να τη φέρω. Εγώ πρέπει την να τη φέρω. Και είναι το πρόσωπο που συνδέομαι. Άρα θα τη φέρουμε οπωσδήποτε. Ναι. Α, είναι ο καινούργιος μας έρωτας. Από τον Απρίλιο έχει ξεκινήσει. Μια χαρά, καλύτερα από την τρελή. Ναι. Αυτή θα είναι τελειωτική κοπέλα. Και ήδη τη Δευτέρα ανεβαίνω πάνω στην Αρτέμιδα το πρωί. Α, ωραία. Ναι. Απλά που είναι μακριά, Είναι μια ώρα, δεν λέω, ναι.
Το έχετε ολοκληρώσει ή... Σιγά σιγά προχωράει πάρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Ναι, προχωράει όμως γιατί είναι ωραίος τύπος, ψυχούλα και γράφει και δίνει ωραία. Και γράφουμε μαζί. Είναι μόνη της. Είναι δραμάτης. Είχε κάποια προβλήματα εκεί η μητέρα της, υγείας, έφυγε. Καλά. Έχει και δύο αδερφές που κάθονται δίπλα. Ναι, ωραία. Μπορώ να σου πω πιο συνειδητοποιημένη από την άλλη μια. Καταλαβαίνεις και αν λέω τώρα. Θες να φάω ξύλο με τρέμιτο μου. Όχι, όχι, σιγά. Με δίνουμε και πάρα πάρα πάρα, ξέρεις η τρελή εδώ πέρα. Εγώ γενικά να σου στείλω καλά ονόματα. Τώρα ήταν να κάνουμε μια συνέντευξη με την Πέση Αργυράκη. Α, αυτή η Πέση Αργυράκη όλοι μου τη λένε και όλοι κανείς. Αλλά δεν έχασε ακόμα, μήπως πάει για το άλλο τέτοιος. Έχω στείλει το ερωτηματολόγιο. Σε φέρω σε επαφή. Σε αν έρθει πέσει εδώ. Μακάρι, αλλά... εγώ θα σου δώσω μακάρι, φέρεις το τηλέφωνο και να την πάρω να μιλήσω. Θα της πω ότι είμαι εδώ το 9 Σμύρνη. Αυτό είναι. Γράφεις ωραία όμως. Βέβαια τώρα μου είπε και με ποια είναι ερωτευμένος. Τώρα τα ανακάλυψα μου. Να μην το μαρτυρήσω. Αλλά θα πω ότι και ο έρωτάς του γράφει και εκείνος, ε? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, για φαντάσου, σε ένα χρόνο από τώρα, λέει, να έχει προχωρήσει αυτό, να έχει ταραγωνιαστεί, να πω. Ναι. Κάτι πιο νοικοκυρεμένο. Ναι. Ε? Ναι. Και επειδή ο ένας συμπληρώνει τον άλλον από ό,τι κατάλαβα, να έρθετε εδώ και να μου παρουσιάζετε τη δουλειά σας, ε. Έτσι είναι. Μακάρι. Να γίνει και αυτό, σου το εύχομαι, να πάνε όλα καλά και να γίνει αυτό πραγματικότητα. Λοιπόν, γιατί ο άνθρωπος όταν είναι, νομίζω ότι ο άνθρωπος ερωτευμένος ζει, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Δημιουργεί, ζει. Εντάξει, είναι και σε τι έρωτα θα πέσεις, γιατί μπορεί να πέσεις και σε κανέναν έρωτα που να σε πιάσει κατάθλιψη, φοβίες ή δεν ξέρω εγώ τι, είναι και αυτό. Εντάξει, είναι και αυτό. Λοιπόν, Βούλα Πετρί, το θάλασσα, το είπαμε. Το βάλαμε. Α, όχι. Τώρα θα, πάει το θα πάει τώρα το θάλασσα. Σταντιά Βασίλισσα. Βούλα Πετρί πάλι. Ναι. Άμα τα πούμε όλα αυτά... Το Ξανθιά Βασίλισσα είναι πάρα πολύ ωραίο. Περίμενε, θα μου τα πεις όταν είναι. Τώρα δεν σ' ακούει κανείς. Τι τα βρίσκω Ξανθιά Βασίλισσα. Ξανθιά Βασίλισσα, άμα βάλεις Βούλα Πετρί. Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά δεν το βρίσκω. Κοίτα όμως, η Βούλα Πετρί έχει κανάλι. Στο κανάλι της δεν είσαι. Τι είπαμε, πρέπει να το βάλουμε σε το της γράψει. Εγώ. Αλλά είναι συνεργασία μαζί με την Τζίνα. Αυτό είναι τα καίνε τα δάση. Δρόμο την άκρη το βρήκα. Ναι. Μπράβο, είναι και αυτό ένα υπέροχο τραγούδι. Αυτό
Το θα κάνουμε. Αυτό είναι πάλι στίχος του μπαμπά της και της Τζίνας. Ας την ξανθιά Βασίλης, θα την άκουσα, δεν είναι πολύ άλλη. Μου την είχε στείλει, νομίζω εδώ την έχουμε. Αν μπορείς, βάλ το όμως. Είναι το άλλο σου μισό για ένα όνειρο, να το ξανθιά Βασίλισσα το έχω εδώ. Ωραία, βάλ το το ξανθιά Βασίλισσα, είναι... Καταρχήν αυτό μιλάει για το κορίτσι. Την αγαπημένη μου. Ξανθιά Βασίλισσα. Ναι. Πάει και το θάλασσα. Το ξανθιά Βασίλισσά μου, μάλλον θα το βάλω να τα ακούσουμε από εδώ από το κινητό, γιατί δεν μπορώ να το βρω εκεί πέρα. Εντάξει, και αυτό γίνεται. Δεν ξέρω γιατί. Θα το βάλουμε από εδώ να τα ακούσουμε. Εντάξει. Ξανθιά Βασίλισσά μου, στίχος δικό σου. Πάνω Σαραντάκης. Πάνω Τζίνα, Σαραντάκης. Τζίνα Στασίνου. Τζίνα Στασίνου. Και βέβαια το έχει γράψει για την αγαπημένη του που είναι ξανθιά. Το ακούμε. Γιατί να μην τα μαρτυρήσω όλα. Ναι. Είσαι καλό παιδί. Ω, είναι γεγονός. Είσαι καλό παιδί, είσαι καλός άνθρωπος. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να φάω μπουμπινιέρες. Γιατί όχι. Ναι, εγώ τι... Εγώ πάντως, κοπελιά, δεν ξέρω να μας ακούς, θα μας ακούσεις. Σου λέω, έχεις βρει το λαχείο και κοίταξε να το κρατήσεις, γιατί είναι καλό παιδί. Και κοίταξε, δεν υπάρχουν τα καλά παιδιά. Βέβαια, εμείς οι γυναίκες θέλουμε τους αλήτες. Θέλουμε τους... Αλλά όχι. Πιστεύω ότι είναι μια γυναίκα με λογική και νομίζω ότι θα σε κρατήσει και δεν θα σε αφήσει. Δεν θα κάνει λάθη.
Μακάρι. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά και ευλογημένα. Σε ευχαριστώ. Άρα αυτά τα τραγούδια που έγραψες λοιπόν γίνανε με την Πετρή, τα έκανες. Με την Πετρή. Με την Πετρή. Δεν έγραψες με κάποιον άλλον. Έχω γράψει. Με το παλικάρι και που με το... εδώ, ναι, δεν μας είπες το όνομα εδώ, το τραγούδι που μου άρεσε. Το τραγούδι λεγόταν «Χαμένος στο πλήθος». Είναι με το Θέμη τον Καρβέλη, μουσική ερμηνεία. Ο Θέμης ο Καρβέλης, από ό,τι μου είπες, τα κρυφά μένει στο Βόλο. Στο Βόλο. Θέμη, θα θέλαμε πάρα πολύ να σε γνωρίσουμε και από κοντά ή τηλεφωνικός, παρακάτω, ναι. Και έχω κάνει και συνεργασία και με τον Χρήστο τον Κάλτσο, το «Δεν μ' αγάπησες». Ωραία. Και επίσης έχω κάνει και συνεργασία και με την Κάλλη Φέρη, το «Ψάχνω να σε βρω». Και συνεργασία πάλι... Αχ, αυτό το κορίτσι μου. Αχ, αυτό το κορίτσι μου. Θα έρθει εδώ πέρα, θα τη φέρω πάλι, θα τη φωνάρθω. Και έχω κάνει και με τον Μπαρνάβα, τη Θεσσαλονίκη. Α, άρα αυτά δεν τα ακούσαμε. Ναι, είναι όμως λίγο μεταλλελιγά και έχουμε κάνει, δηλαδή συγκεκριμένα το Σκιές το έχουμε κάνει διασκευή και έχει γίνει σε Gothic. Το Σκιές. Το «Δε μ' αγάπησες» έχει γίνει σε metal εκτέλεση και έχουμε κάνει και ένα αγγλόφωνο τώρα τελευταία. Ένα αγγλόφωνο κομμάτι. Μπράβο ρε Πάνο, μπράβο. Και ετοιμάζουμε... Σήμερα διάβαζα για τον Τολσκό. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτός ο συγγραφέας, ο θεατρικός συγγραφέας, άμα τον έβλεπες, νομίζεις ότι ήταν ρακοσυλλέκτης. Γιατί όλα του τα λεφτά, τα πάντα, τα έδινε στους φτωχούς. Και αυτός ήταν πολύ απλός, πολύ ταπεινός, πολύ... Παρόλο που είχε γράψει τεράστια έργα και είχε μεγάλες επιτυχίες, ήταν πολύ απλός άνθρωπος. Και διάβαζα σήμερα έτσι το βίο του, ότι άμα τον έβλεπες, δεν σου γέμιζε το μάτι ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας τεράστιος θεατρικός συγγραφέας. Και καμιά φορά, όχι καμιά φορά, το έχουμε δει εμείς στη ζωή εδώ, το έχουμε δει και με την Ευτυχία την Παπαγιανοπούλου και γενικά, ότι αυτοί που δεν σου γεμίζουν το μάτι είναι οι καλύτεροι στιχουργοί, οι καλύτεροι συγγραφείς, έτσι δεν είναι? Σωστά. Τώρα, αν κάποιοι έχουν αναγνωριστεί, ξέρω εγώ, είναι πάρα πολύ όμως αφανείς ήρωες. Εγώ εδώ πέρα έχω γνωρίσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες, πάρα πολλά ταλέντα. Δηλαδή, ανθρώπους που γράφουν πολύ ωραία. Κι όμως, αν πεις που να βγουν όλοι, ε. Και κάποιοι έχουν απογοητευτεί για κάποιους λόγους, τα έχουν παρατήσει. Κοίταξε να δεις τώρα, έρχεσαι στην ιστορία του φίλου μου του Χρήστου, του Κωνσταντινίδη. Ναι. Που του είπα, γιατί είχαν έρθει που κάναμε τη γενέθλια εκπομπή 11 του Σεπτέμβρη. Εδώ είχαμε και καταστάσεις, δεν είχαν πτήρα να ανάψω τη κεράκια, άστο. Λοιπόν, και είπαμε θα κάνουμε άλλη μια εκπομπή για να μας πει, γιατί είχε κάνει μια παύση από το 82 και ξανά άρχισε να γράφει το 2000 και μετά. Και ήταν αυτό, η απογοήτευση. Ήταν αυτό το πράγμα. Πολλοί τα έχουν παρατήσει. Ναι, απογοητεύονται και τα παρατάνε. Τέλος πάντων. Και ετοιμάζουμε και άλλο τραγούδι ακόμα, με τη Βούλα την Πετρή. Επίσης, έχουμε κάνει και το «Ειρήνη», ένα αντιπολεμικό Ωραία, τραγούδι. Ωραία, τώρα δεν θα βάλουμε το «Ειρήνη», τώρα θα βάλουμε «Για ένα όνειρο τρελό». Ναι. Γιατί είπα και 32. Πολιτικο-κοινωνικό έρχεται. Γιατί έχουμε να ακούσουμε άλλα δύο. Εντάξει, θα ακούμε τα άλλα δύο και είμαστε καλυμμένοι. Ναι. Ήταν να το ανεβάσει σήμερα το Ειρήνη, αλλά δεν το ανέβασε. Αυτό θα τελειώσει και 35. Πες μιλάμε δύο λεπτά, ξανά να τα τελειώσουμε και 50, καταλαβαίνεις, γιατί έχετε το άλλο παιδί να κάνει τα φωτογραφίες. Και να ανοίξεις το κουτί, να σου βάλω το κομμάτι.
ακούσαμε από εδώ το Ξάνθη, ε. Ναι, ναι. Και ξέρεις, όταν ανοίξεις το μπλούτο, μετά να το κλείνεις, γιατί σου αδειάζει την μπαταρία, ε. Μήπως είχε πάει στο Fame Story, Βουλιά Πετρή. Πρέπει να είχε πάει σε κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν... Για ρώτατε. Ναι. Τέλος πάντων, περιμένω εκπομπή, φέρνει σε επαφή. Ναι, έχει κάνει πολλά τραγούδια, γιατί έχει συνεργαστεί και με την Δέσποινα τη Μεϊμάρη. Φέρε μου την σε επαφή. Ναι, θα μιλήσουμε απόψε. Λοιπόν, κάτσε να σου στείλω. Αν το καταφέρουμε να το δω. Φουγά είναι. Νομίζω έρχεται. Βλέπεις κάτι, να πατάω να το δω. Για πήγαινε στον πλούτο του. Πού πάω στις ρυθμίσεις. Έχει έρθει τώρα αυτό στο... Α, μπορεί να έχει έρθει εκεί που είναι φωτο... Είναι το άλλο μισό, το είπαμε. Όχι. Όχι. Ωραία, βάζουμε το είναι το άλλο μισό, Βούλα Πετρή, Πάνω Σαραντάκης. Στίχη, ναι. Βούλα Πετρή, Πάνω Σαραντάκης, είναι το άλλο μισό. Αυτό το τραγούδι μου αρέσει και εμένα πολύ, σας το αφαιρώνω. Νομίζω πρέπει να σου ήρθε. Δίκτυα. Τι σύνδεση συσκευή, Bluetooth. Πήγαινε εκεί που είναι η φωτογραφία σου, μπορεί να έρθει εκεί και να είναι σαν τραγούδι. Ότι έχει έρθει, έχει έρθει. Και σου στέλνω και το άλλο το διαφορετικό. Κοινή χρήση, ερχόμενο τώρα ήρθε. Ήρθε. Τώρα έρχεται. Θα κάνω εφοκλήσεις. Θα το κάνω εφοκλήσεις. Ναι. Κατεβαίνει ακόμα δείχνει.
Κατέβαλε το Ελφέντα. Επιτυχία 1, αποτυχία 0. Το ένα μου ήρθε, το άλλο δεν μου ήρθε. Τώρα θα θέλω και το άλλο. Πού χάθηκε τώρα. Ωραία, πάμε στο τώρα. Αυτό που ακούσαμε ποιο είναι αυτό. Ή αυτό ναι, αυτό εδώ. Ναι, αυτό είναι πιο μαλακό. Όχι ρε, δεν είναι αυτό. Α, είναι το άλλο, το άλλο, μπράβο. Εντάξει, μην μου το μπερδέψεις. Ποιο, αυτό που ακούσαμε, που μου στείλες το αυτό είναι. Ναι, αυτό εδώ. Κοίτα, θα τα πω εγώ για τα καταλάβω πιο καλύτερα. Το ένα έχει διάρκεια, θα σου πω τις διάρκειες. Ναι, αλλά δεν μου βγάζεις τώρα πάλι. Α, τώρα βγάζεις. Ωραία, το στέλνω. Δείχνει κάτι τώρα να κατεβαίνει. Δεν έρχεται γιατί να... Αυτό δεν είναι. Κοίτα. Η μάρκα του κινητού σου κάτω. Το μπλε. Μήπως είναι μεγάλο και δεν έρχεται και μου έρθει το άλλο. Πάντως το ένα σου ήρθε. Ναι. Δεν ανοίγει. Κοίτα, το ένα είναι... Άστο, κάτσε το δεπίδε, άστο το, άστο το. Ωραία, τελειώσαμε κι αυτό. Για κάνε μια χάρη τώρα, κάτσε να δω κάτι, γιατί μου φαίνεται δεν μας βλέπουνε. Όχι, έχουμε θέμα. Για να δω. Νοσοκ, τι λέει εδώ, ότι δεν μας δείχνει, ε. Mm-hmm. Δεν μας δείχνει. Πού είναι το ζωντανό. Το live, για κάτσε να δει, γιατί μου φαίνεται δεν μας δείχνει, μου στείλανε ότι δεν με δείχνει. Πατάνε στο σύνδεσμο που έβαλα και δεν δείχνει. Γιατί όμως. Δεν ξέρω. Είσαι σούπερ Ολυμπία. Πριν ένα χρόνο. Μας δείχνει. Τι είναι λάθος. Για κάτσε να το πατήσω το σύνδεσμο εδώ να το δώσω, γιατί κάτι κάναμε λάθος εδώ στο σύνδεσμο. nsdv.gr αυτό θα πατήσει. Νομίζω. Ε. Κάθετος. NLTV Live.
Ναι, τώρα το βγήκε. Άρα εγώ τι κάνω λάθος στο σύνδεσμο, το www. Άλλαξε το σύνδεσμο μάλλον. Τέλος πάντων, θα μας δει τώρα, γιατί μου είπαν ότι μάλλον πατήσαμε κάτι λάθος και δεν μας είδανε. Ναι, κάτσε να πάει κάπου να γράψουμε και ένα σχόλιο. Να δεν έγραψε. Ορίστε, έβαλα και εγώ το σχολείο μου εδώ. Μας δείχνει, να το που μας δίνει τώρα ζωντανά. Πολύ ωραία. Εντάξει. Βλέπεις. Ωραία. Α, έχει ανέβει τώρα και στο YouTube. Όχι, στο YouTube θα ανέβει, γιατί μου τα ανεβάζει ο Δημήτρης μου που τον ταλαιπωρώ, ναι. Ο Πετρόπουλος, με το Γιώργο, το Γιωργάκι, το όμορφο μικρό παιδάκι, το Πανίωνάκι. Έχει κάνει ένα μόνο και το αγαπώ. Να έχουμε κάνει και ένα ριζάκι. Τώρα πρόσφατα αυτός που είχε το σταθμό περιμένει, ναι. Έκανε ένα ριζάκι, έτσι το έβγαλε. Άρα το ζήσει. Όταν διάβασα ριζάκι, τρελά. Θα το ζήσει. Ναι, τώρα είναι μωρό μωρό. Αυτό είναι, ναι. 50 μερών ούτε. Μωρό τώρα είναι. Να το ζήσει, ζήσει να το χαίρεται. Καλά. Ναι, τα μωρά είναι ευτυχία, είναι χαρά. Γι' αυτό έλεγα και του Γιώργου πριν στη συνέντευξη ότι είσαι τυχερός. Γιατί με τα παιδιά, όταν έχεις να ασχοληθείς με παιδιά, νιώθεις πάντα παιδί. Σίγουρα. Δεν μεγαλώνεις, κατά τα ψέματα. Δεν σε αφήνουν τα παιδιά να πέσεις. Δεν σε αφήνουν να βαλαντώσεις. Είναι... Λοιπόν, τώρα... Φεύγουμε από εδώ και πάμε να ακούσουμε... Το τελευταίο τώρα. Ποιο είναι το τελευταίο και με τα δάση, το πάμε αυτό. Ξαναβάλω το πάλι και εντάξει μας. Ποιο άλλο θα με πει. Τώρα και εγώ έχω χάσει το λογαριασμό. Τον έχεις χάσει, δεν θυμάσαι τι έχουμε πει. Βάλε το και με τα δάση. Να κλείσουμε με αυτό, με τα και με τα δάση, ε. Ναι. Λοιπόν, άρα ο Πάνος ο Σαραντάκης τώρα θα βγει και το καινούριο. Γέννη. Περιοδικό. Ναι. Τρίμηνο. Είναι τρίμηνο. Τριμηναίο. Τριμηναίο είναι. Ναι. Άρα εγώ από την τελευταία φορά που ήρθες έχω χάσει 3-4 τεύχη. Και παραπάνω. Δεν νομίζω παραπάνω. 4-5 είναι σίγουρα. Άκουσε να σου πω. Πρέπει να έχεις έρθει πριν το 24, να ήταν γιορτές. Όχι, όχι. Πριν τα Χριστούγεννα. Το 23 τα Χριστούγεννα. 23, ναι. Έτσι. Γι' αυτό θέλω. Πρέπει να έχει θέσει γιορτές. Πρέπει να ήταν Οκτώβρης ή Οκτώβρης εκεί, 23. Τέτοια εποχή, ναι. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή τώρα πώς ήρθες, 24, μετά από ένα χρόνο, ναι. Ακριβώς. Έτσι, καλά είναι. Λοιπόν, γιατί πάλι μετά από ένα χρόνο θα έχεις να μου φέρεις πάλι πράγματα. Βέβαια. Πάλι τραγουδάκια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι ο Πάνος με στηρίζει γενικά και με τις γνωριμίες του και θέλω να τον ευχαριστήσω. Εσένα σε γνώρισα μέσω από την Κέλλη Φέρι ή εσύ μου γνώρισες από την Κέλλη Φέρι. Η Κέλλη Φέρι μας σύστησε ή εσύ μου τη σύστησες. Όχι, 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 η Κέλλη Φέρι. Μας σύστησε εμάς, ναι, τους, ναι. Δύο. Καλό παιδί και η Κέλλη, θέλω να ξανάρθει, γιατί είναι και χαβαλετζού, αυτό μου αρέσει από αυτήν, ναι. Ότι είναι, δεν παρεξηγέται, είναι, ναι, ωραίο, ναι. Τυπάκι, είναι ωραίο τύπο. Και ο άντρας της, ο Θοδωρής. Του Θεού δώρο, του Θεού το δώρο. Το έδωσε στην Κέλλη Φέρι. Τα φιλιά μου, θέλω να πω σε όλους, γιατί το έλεγα και στη προηγούμενη εκπομπή, έτσι που έκανα μια αναπόλυση στα 10 χρόνια, κανονικά έπρεπε να κάνω ένα event και να κρατήσω το γαλαξί και να φέρω όλους αυτούς τους καλεσμένους να έρθουν, ναι. Και να παρουσιαστούν, γιατί είναι άτομα που με έχουν στηρίξει, άλλοι έχουν έρθει και 2 και 3 φορές, που θέλω να τους ευχαριστήσω. Βέβαια τα οικονομικά μου δεν μου το επιτρέπουν, γιατί για να το έκανα αυτό θα έπρεπε να έκανα και ένα φοβερό μπουφέ.
δεν θα μπορούσα έτσι. Θα έπρεπε να κάνω και τα δωράκια μου. Θα έπρεπε, δηλαδή τουλάχιστον ένα χιλιαρικά και έπρεπε να το πω. Σίγουρα. Ότι... σίγουρα. Τώρα εμείς δεν δινόμαστε. Έχει όμως ο καλός Θεούλης. Πάντα έχει. Και άλλωστε άμα τα κάνουμε όλα τώρα, τι θα έχουμε να κάνουμε όταν μεγαλώσουμε. Εντάξει, σωστό. Γιατί ακόμα είμαστε μικρά παιδιά, δεν έχουμε ακόμα να κάνουμε. Λοιπόν, θα γράψει ένα τραγούδι που θα είναι για μένα, ναι, και θα λες, υπάρχουν κάτι ψυχές που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Και ναι, είναι πάντα παιδιά. Στο δώσα κιόλας. Στο δώσα. Ωραία. Στον έδωσα. Πάτα σε αυτό και φτιάξτε. Και στείλε μου. Λοιπόν, για θα το παρουσιάσω εγώ μετά. Πάμε λοιπόν. Ούτε και με τα δράση. Το χάσαμε τώρα. Προχώρα, προχώρα, προχώρα. Μάλλον ανέβαινε. Ναι. Να το. Και αυτή είναι η Τζίνα. Στη φωτογραφία. Ωραία. Η Τζίνα που είναι κουκλάρα η Τζίνα. Τζίνα, σε περιμένουμε και σένα εδώ. Να τα πούμε από κοντά. Πάνω Σαραντάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, στο Επανειδή. Και ευχαριστώ και όλα τα παιδιά. Και σε εσάς ευχαριστώ. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, που έχω έναν ποιητή, στιχουργό, όπως πάντα. Κάτσε μισό λεπτό να κλείσω για να ακούγομαι. Όπως πάντα, τελευταία Τετάρτη του μήνα και πιστή στο συγγραφείς ποιητές και έτσι θα παρουσιάσουμε το συγγραφή μας και τον ποιητή μας. Κανονικά είναι σήμερα η τελευταία μέρα. Ναι. Του μήνα, την Τετάρτη. Τρίτη είναι η πρώτη του μήνος. Ναι, και δύο του μήνα έχω συγγραφή, ένα ποιητή που θα παρουσιάσουμε. Ένα ποιητή που θα μας έρθει και από τη Χαλκίδα το παιδί αυτό. Δηλαδή μας ετοιμάει δεόντως και θα έρθει από τη Χαλκίδα. Ο Θέμης ο Ανδρεάδης πάντως είναι, ξαναβγαίνει πάλι, έτσι, το παλεύει δηλαδή. Ο Θέμης ο Ανδρεάδης είναι εδώ στη Νέα Σμύρνη, καλά κάνει. Έχει βγάλει γράφει, δεν ξέρω αν τον παρακολουθεί στο Facebook και σε αυτά, βγάζει συνέχεια. Ναι. Εντάξει, γιατί όχι. Και μπράβο του. Αυτός είχε πάρα πολύ συνεργασία με τον το Γιάννη τον λογοθέτη. Ναι, ναι, είναι πολύ καλός. Λοιπόν, κλείνουμε με το «Καίνε τα δάση», ένα μήνυμα γενικά για όλους. Τα λέμε τον Οκτώβριο, 2 Οκτωβρίου, πρώτα ο Θεός να έχουμε την υγεία μας, να μην έχουμε στραμπουλήξει κανένα πόδι πάλι. Όχι, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, στο Επανειδή. Κλείνουμε με Πάνω Σαραντάκη, «Καίνε τα δάση», Βούλα Πετρή. Πώς το έπαθες με το στραμπούλι? Φράγα κάτι ψηλά παπούτσια και τυμαζόμουν και έτσι το έπαθα. Συνήθως έτσι γίνονται τα ατυχήματα εκεί. Δεν θέλω να σου το κόψω τώρα. Όχι. Γι' αυτό δεν, γιατί άμα πετάξω το, το βάζει το σήμα, κόβε τη φωνή. Θέλω όμως να με φέρει σε επαφή με τον Θέμη Ανδρεάδη. Δεν μπορώ να σε φέρω, γιατί και εγώ που τον έχω πλησιάσει. Δύσκολος. Ο άλλος πάντως που ήταν στο σασμό, τι έγινε? Τίποτα, μα δεν τους βλέπω. Αυτοί ρε είναι, μα τώρα που... Ξέρεις και ο Λεό, ήταν νομίζω αυτός, ναι, που... Ναι, ναι. Ο ηθοποιός που κάνει τον αστυνομικό. Ναι, εμένα μου λέει αυτός δεν έχω χρόνο. Ο Αντώνης. Ναι, δεν έχει χρόνο, δεν... Δεν έχουν χρόνο αυτοί για τέτοιο, δεν είναι... Δεν μιλες με την Faye DeMani, έχεις κάνει κανιά παρουσία, σε φέρω σε επαφή, ηθοποιός. Να με φέρεις. Αυτή είχε παίξει παλιά σε ταινίες με τον Ψάρτη. Την Καραγιάννη, να σε φέρω σε επαφή. Να. Ναι, την Καραγιάννη. Τη Βίκη τη Δρύβα. Βίκη Δρύβα. Η Ρεώτησα είναι αυτή. Το ποιός κάτι. Όλα αυτά μην μου τα λες, θα μου τα στείλεις ή με μηνύματα ή έτσι. Σίγουρα, σίγουρα θα στείλω σε μηνύματα το τηλέφωνο. Γιατί εγώ τα ξεχνάω.
Κοίτα, και 53 είναι. Δηλαδή στο τσάκο μου σταματήσει. 8 ώρα τελειώνει η εκπομπή. Ναι. Δεν πήγαμε στην παρουσίαση, είστε μεστή, δεν πήγαμε.